ίδρυμα του Ιωαννίδη, πρόεδρος αναλαμβάνει ο στρατηγός Φέδων Κιζίκης. Πρωθυπουργός ο Αδαμάδιος Ανδρουτσόπουλος. Ο Δημήτριος Ιωαννίδης παραμένει στο σκοτεινό θάλαμο της εξουσίας. Ο Παπαδόπουλος ήταν καταρχήν μία προσωπικότης, ο οποίος δεν δίστασε να εμφανιστεί και να πει «Εγώ κηρύσω επανάσταση, εγώ κλείνω τη Βουλή, εγώ διαλύω τα κόμματα, εγώ γίνομαι αρχηγός επαναστάσεως». Και έδιωξε και τον Βασιλέα. Ο Ιωαννίδης εκρύπτεται. Στη φυλακή που είμαι θα μαζί